αντιφημικό της Καλαμάτας που προχωράει, θα είναι έτοιμη τέλος Σεπτέμβρη, θα αρχίσει η προεκλογική. Καλά, θα σας πω για το θέμα αυτό, για το οποίο είμαι με τη συνεννόηση. Προφανώς θα συνοηθούμε ως κοινωνία. Βλέπετε, έχουν πέσει και οι τόνοι για αυτό το θέμα. Και με το Δήμο και με την πόλη και με τις παρατάξεις και με όλο τον κόσμο. Και μας ενδιαφέρει και το κόστος. Και η επίβλεψη θα γίνει από την περιφέρεια του έργου του συγκεκριμένου. Γιατί έχει την αρμοδιότητα. Αν δεν είναι 30 Σεπτεμβρίου, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει μια επαφή του καθηγητή με τα στελέχη τα δικά μας, τον κύριο Γιαννακέα, 30 χρόνια διευθυντή τεχνικών έργων, τον κύριο Ματζουράνη, χημικό-μηχανικό διευθυντή περιβάλλοντος, και ο τρίτος ποιος είναι, βρε Παναγιώτη, και ο κύριος Χατζής, δασολόγος. 700 φράγματα από το Ταμείο του Νέδοντα. Αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα συνολογηθούμε για το συμφέρον της πόλης. Εντάξει. Ξέρετε, η πόλη ψήφισε δήμαρχο, ψήφισε περιφερειάρχη, ψήφισε κυβέρνηση. Οι ίδιοι άνθρωποι μας ψήφισαν όλους. Μας λένε συνολογηθείτε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλήμον. Σχετικά με την Ελιά Καλαμών. Λοιπόν. Για την Ελιά Καλαμών έκανα μία δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να κυριαρχήσει η λογική, η σύνεση και η σοφροσύνη. Να συνεννοηθούμε σε εθνικό επίπεδο. Εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι λαϊκισμοί, ούτε οι κραυγές, ούτε η ψηφοθυρία. Και μάλιστα σε ένα προϊόν το οποίο είναι εθνικό. Και εξηγούμε. Το Μεσολόγγι παράγει 40.000 τόνους ελιές. Η Λαμία παράγει άλλες 40.000 τόνους. Η Σπάρτη παράγει 35.000 τόνους μετάσης ανόδου. Η Μεσσηνία παράγει 3.000 τόνους, από τους οποίους 250 τόνοι, όχι χιλιάδες, 250 τόνοι εξάγονται. Σας δίνω τα νούμερα. Νομίζετε ότι είμαστε στη θέση ως Μεσσήνη να επιβάλλουμε εθνική στρατηγική για το προϊόν? Τι είναι πολιτική? Είναι πραγματισμός. Είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό είναι πολιτική. Ούτε θα είναι ούτε κραυγές. Σας είπα τα νούμερα. 40.000 σημαίνει. 40.000 παραπάνω. 35.000 η Λακωνία, 3.000 εμείς εδώ, τόνους, από τους οποίους 250 εξάγονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασφαλώς μιλάμε για εθνικό προϊόν και εμβληματικό προϊόν, όπου πρέπει να υπάρξει σε αυτό εθνική συνεννόηση. Έχει δίκιο ο Υπουργός? Όχι. Ο Υπουργός μας υποσχέθηκε ότι θα συνοηθούμε και θα κουβεντιάσουμε και δεν το έκανε. Τώρα επί της ουσίας, προσέξτε, όταν ο Αποστόλου του ΣΥΡΙΖΑ εκδίδει την εγκύκλιο τη συγκεκριμένη, όταν ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας εκδίδει την ίδια εγκύκλιο, ό,τι από ό,τι ξέρω, οι δύο προηγούμενοι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας περίπου εκκινούνται στα ίδια πλαίσια. Τι νομίζετε, ότι όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, ότι έχουν στήσει κανένα μηχανισμό εξόντωσης κάποιων? Λοιπόν, εγώ μίλησα και σήμερα με τον Υπουργό Γεωργίας. Καταρχήν με ενοχλεί όταν γράφονται για persona non grata και τέτοια. Αυτά για το σπίτι του, να τα λέει ο καθένας, έτσι. Σε πολιτικό επίπεδο κουβεντιάζουμε και φτάνουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα προχωρήσουμε σε ενέργειες οι οποίες ακουμπούν σε αυτό που σας είπα. Μία εθνική συνεννόηση για ένα εθνικό προϊόν. Να κάνουμε τα βήματα εκείνα τα αναγκαία. Αλλά σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί ξαφνικά αύριο το πρωί να μην εξάγουν οι ετωλοκαρνάνες με το σήμα το οποίο έκαναν εξαγωγές. Οι Σπαρτιάτες. Διαβάσατε, παρακαλώ πολύ, είχατε επικοινωνία με την εκπροσώπηση αυτών των κοινωνιών, της Ετωλοκαρνανίας, της Φιώτιδας, της Λακωνίας. Διαβάσατε τις θέσεις βουλευτών, επιμελητηρίων κλπ. Αυτά σας τα λέγω. Διότι πρέπει να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο ευφυή, ώστε να προστατεύσουμε και το προϊόν και τους αγρότες μας. Εμένα πολύ με ανησυχεί ότι
η Μεσσηνία που ήταν η μάνα παραγωγής ελιάς, έφτασε σήμερα να έχει 3.000 τόνους. Να έχει αδυνατήσει τη θέση της. Και ξέρετε τι άλλο με ανησυχεί. Και με ενοχλεί. Η απομόνωση της Μεσσηνίας σε ένα τέτοιο θέμα μείζωνος σημασίας, εθνικής σημασίας. Γι' αυτό θα βρούμε τον τρόπο να συνομιλούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.